Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Με κεριά στα χέρια τα οποία στη συνέχεια άφησαν στο πάρκο δικηγόροι των Σερών, θέλησαν με την σειρά τους να τιμήσουν τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Οι δικηγόροι συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το δικαστικό μέγαρο της πόλης, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκαν στο πάρκο των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα μπροστά από την προτομή του Αναστάσιου Πολυζωίδη, όπου και προχώρησαν σε μια ολιγόλεπτη σιωπηλή διαμαρτυρία. Σε σιωπηλή διαμαρτυρία προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Οι δικηγόροι συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερών, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκαν στο πάρκο των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα μπροστά από την προτομή του Αναστάσιου Πολυζωίδη, όπου με κεριά στα χέρια, τα οποία άναψαν, θέλησαν να τιμήσουν τους νεκρούς των Τεμπών. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Παναγιώτης Καρύπογλου, δήλωσε πως ο Δικηγορικός Σύλλογος τιμά τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας και συμμετέχει στο πένθος των οικογένειών τους. Σήμερα το βράδυ στις 8.30 σε όλα τα δικαστικά μέγαρα θα γίνει μια συμβολική σιωπηλή διαμαρτυρία από τους δικηγόρους, προκειμένου να περάσουμε και εμείς το μήνυμα ως η λειτουργή της δικαιοσύνης, ότι τα δικαστήρια δεν βρίσκονται μόνο για να λύνουν διαφορές, αλλά υπάρχουν και οι δικαστές διορίζονται εν ονόματι του ελληνικού λαού, στο όνομα του οποίου εκδίδονται και οι αποφάσεις, προκειμένου να απονέμουν δικαιοσύνη και να αποδίδουν ευθύνες στους υπαιτίους αυτών των δυστυχημάτων, όπως το συγκεκριμένο που έλαβε χώρα στα Τέμπη, το οποίο αποτελεί πραγματικά εθνική τραγωδία και το οποίο συνέβη εξαιτίας συγκεκριμένων λαθών, παραλήψεων, συμβάσεων, αμελιών και πιθανώς και ενδεχόμενου δόλου συγκεκριμένων ατόμων που διοίκησαν τον οργανισμό, που είχαν την ευθύνη του οργανισμού και με όλο αυτό το κύκλο των παραλήψεων οδήγησαν στον τάφο περίπου 60 νέα άτομα, τον ανθό της Ελλάδος, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, σε μια κατάσταση για την οποία λυπόμαστε, σε έναν θρήνο ο οποίος δεν έχει λόγια να υποθεί. Ο Παναγιώτης Καρύπογλου τόνισε επίσης πως οι δικηγόροι και όλοι οι Έλληνες απαιτούν δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να είναι όχι μόνο ταχεία, αλλά και ουσιαστική. Λέμε σήμερα στους δικαστές και στο πολιτικό σύστημα ότι οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν άμεσα, γρήγορα, για να επέρθει και η λεγόμενη κάθαρση, όπως συμβαίνει σε κάθε τραγωδία. Και αυτό ζητάει και ο ελληνικός λαός, αυτό ζητάνε και οι οικογένειες των θυμάτων, πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν φυσικά απόδοση ευθυνών, ζητούν δικαίωση, την οποία δεν μπορούν να τη βρούνε σε πλήρες μέγεθος στην παρούσα ζωή, χάσαν τα παιδιά τους, ο θρήνος αυτός δεν μπορεί να περιγραφεί. Ζητάει η κοινωνία όμως κυρίως παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, προκειμένου να μην συμβεί αυτό ποτέ και ξανά σε κανένα νέο ή μεγαλύτερο άνθρωπο. Είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλά στη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμαλή για πολιτική ευθύνη, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Sky, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός να ευθύνεται για το λάθος του σταθμάρχη. Αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλά στη Νέα Δημοκρατία για τον Κώστα Καραμαλή για πολιτική ευθύνη, υποστήριξε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην πρωινή εκπομπή του Sky σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, την πράξη ευθύνης του Κώστα Καραμαλή ο ΣΥΡΙΖΑ την πούλησε στην κοινή γνώμη ως ενοχή, ενώ συμπλήρωσε πως δεν είναι δυνατόν ο πρώην Υπουργός Υποδομών να ευθύνεται για το δυστύχημα. Γιατί θεωρώ τελείως αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να τολμάει και να μιλάει προς τον Κώστα Καραμαλή, προς τη Νέα Δημοκρατία, όταν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε καμία πολιτική ευθύνη για κανένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να μείνω στον Κώστα Καραμαλή. Κώστα Καραμαλής, ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής, πήρε μία απόφαση να παραιτηθεί σε πρώτο χρόνο, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο στη μεταπολίτευση. Εγώ δεν ξέρω πολλούς να έχουν δείξει τέτοια ευαισθησία και τέτοια υπευθυνότητα. Και πήρε πάνω του αμαρτίες, πολύ περισσότερες κατά τη γνώμη μου από όσες του αναλογούσαν. Πολύ περισσότερες. Mm-hmm. Διότι τελικά τι έγινε, την πράξη ευθύνης του Κώστα Καραμαλή την πουλήσαν στην κοινή γνώμη σε ενοχή. Mm-hmm. Κώστα Καραμαλής δεν ευθύνεται για αυτό το δυστύχημα. Δεν μπορεί να ευθύνεται ο υπουργός για το ότι ο σταθμάρχης δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο, γιατί ότι ο άλλος δεν πήγε στη δουλειά δεν του, για το ότι ο Τίτος δεν είδε την κονσόλα. Αυτό δεν είναι υπουργικά καθήκοντα, για να μιλάμε τόσο σοβαρά. Τι είναι τότε?
Η πολιτική ευθύνη είναι γενική έννοια. Γενική, ωραία. Τη δεν γενική είπαμε ότι η ευθύνη για την ανέλαβε. Εκεί, προφανώς. Η γενική άρα έννοια ευθύνη. Την ανέλαβε και με γενναιότητα. Εδώ ο κύριος οικονόμου έδειξε άλλο το ένα, Καραμαλή, ότι δεν άλλο το άλλο. Η ιδέα ότι ένας υπουργός, εγώ, να πω τον εαυτό μου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συγγνώμη να το ακούσετε, έδειξε τον κύριο Καραμαλή ως υπεύθυνο για, για την όποια άγνοια είχε ο Πρωθυπουργός. Και θα σας πω τη γνώμη. Είπε ότι έπρεπε να ξέρει ο υπουργός. Είπα. Αυτό λέει. Ένας υπουργός, εγώ, ας τον Καραμαλή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε υπάλληλος του Υπουργείου πώς θα φερθεί ανά πάσα στιγμή, είναι και παράλογο και αδύνατο. Ότι έχει ένα σάπιο σύστημα όμως δεν πρέπει να το γνωρίζει. Σωστά. Και είπα ότι γι' αυτό το μερίδιο της ευθύνης, αυτή είναι η δική μας πολιτική ευθύνη και αυτό πρέπει να αλλάξουμε στην επόμενη. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα της καθόδου του Κώστα Καραμαλή στις επικείμενες εκλογές, ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται καν ζήτημα. Ο Κώστας Καραμαλής παραιτήθηκε από υπουργός και πολύ καλά έκανε. Το θεωρώ μεγάλη πράξη. Ο κανιβαλισμός που έχει υποστεί έκτοτε φοβάμαι θα λειτουργήσει αρνητικά στο μέλλον για να ακολουθήσει κάποιος υπουργός το γενναίο του παράδειγμα. Γιατί αν είναι ένας υπουργός να παραιτείται για να δείξει την ευαισθησία και τελικά όλοι να πέφτουν να τον φάνε, αυτό θα οδηγήσει στο μέλλον κανένας υπουργός να μην θέλει να παραιτηθεί. Άρα το θεωρώ και γενικά λάθος. Εγώ τον τιμώ τον Κώστα Καραμαλή για αυτό που έκανε. Στο συγκεκριμένο δυστύχημα δεν ευθύνεται ο Κώστας Καραμαλής. Θα το ξεκαθαρίσουμε στην κοινή γνώμη αυτό με θάρρος. Δεν ευθύνεται ο υπουργός. Δεν είναι υπουργικό καθήκον. Ο υπουργός βγάζει το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρεί. Άρα να κατέβει ή όχι. Αν δεν τηρεί κανείς το πρωτόκολλο, δεν είναι ζήτημα του Υπουργού. Να κατέβει σε εκλογές ή όχι, λοιπόν. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Κανένα. Να ο Κώστας Καραμαλής είναι βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας. Στη Βουλή τον έστειλαν οι ψηφοφόροι των Σερών. Και αν θα συνεχίσει να είναι στη Βουλή ή όχι, μπορούν να το αποφασίσουν μόνο οι ψηφοφόροι των Σερών. Με αισθήματα θρησκευτικής ευλάβειας και συγκίνησης υποδέχθηκε ο φιλόχριστος λαός της Νιγρήτας και των Σερών τα άχραντα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού σήμερα το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου προερχόμενα από την ιστορική μονή των Παμεγίστων Ταξιαρχών Αιγυαλίας. Τα ιερά θησαυρίσματα τοποθετήθηκαν στο κέντρο του ναού προς προσκύνηση των πιστών, τελέστηκε δέηση σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη και στη συνέχεια ακολούθησε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Επί τη υποδοχή των χαριτοβρήτων τιμίων και αχράτων παθών σου, κειμένων εισαγιασμών και φωτισμών πάντων ημών, με αισθήματα βαθυτά της συγκινήσεως, αλλά και δοξολογίας προς το υπερήμνητο όνομα του Θεού, υποδεχθήκαμε πριν από λίγες στιγμές τα άχρατα πάρθη, τα οποία ήλθαν ως μια ευλογία εξαιρετική από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγυαλίας, τη ευγενή ανταποκρίση του αδελφού Μητροπολίτου Ιερονύμου, τον οποίον και αυτής ευχαριστούμε, προς αγιασμόν και ενίσχυση του φιλοχρήστου λαού, ο οποίος αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της πίστεως, της καθάρσεως, του φωτισμού, της αγιότητος μεταν λόγων. Και πράγματι αισθανόμεθα ένα δέος να κατακλείζει ολόκληρη την ύπαρξή μας, αναλογιζόμενη το μέγεθος αυτής της ευλογίας, το ότι δηλαδή αξιωθήκαμε από τον Άγιο Θεό να στεκόμεθα ενώπιον αυτών των φρικτών πράγματι και ιερότατων κοιμηλίων της πίστεώς μας, τα οποία καθηγιάστησαν εκ της αμέσου επαφής των από αυτόν τον ίδιο τον Σωτήρα του κόσμου, ο οποίος δια του σωτηρίου πάθους του εχαρίσατο εις το γένος των ανθρώπων την σωτηρία και την λύτρωση.
αμέσως νιώσαμε όλη η αδελφότητα τη χαρά και την τιμή να έρθουμε εδώ στην Μητρόπολη του Σεβασμιωτάτου του Θεολόγου, γιατί πραγματικά μας συγκινεί η αγάπη, η επαγρύπνηση για την πνευματική ενίσχυση τόσο του κλήρου όσο και του λαού της Μητροπόλεως. Και πραγματικά είναι ιδιαίτερη τιμή αυτή τη στιγμή να βρίσκονται ανάμεσά μας αυτά τα τίμια δώρα, όπως ανέφερε ο Σεβασμιότατος. Η μονή μας, σας λέω ειλικρινά, την στιγμή που έστω για λίγο αποχωρίζεται αυτόν τον πνευματικό θησαυρό που φυλάει, νιώθει ορφανή. Νιώθουμε σαν κάτι να μας λείπει. Όμως, ουδέποτε δεν σκεφτήκαμε ποτέ να αρνηθούμε μία πρόταση, ειδικά από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξερών και Νικρίτης κύριο Θεολόγο, γιατί γνωρίζουμε την αγάπη που έχει για τη Μονή μας, την αγάπη που δείχνει στη Μονή μας και πραγματικά το ζήλο αυτόν που τον διακατέχει για να μπορέσει, όπως το είπα, πνευματικά να ενισχύσει και τον κλήρο και τον λαό. Τους πρώτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους με τον συνδυασμό ΣΕΡΕΣ Ώρα Ευθύνης παρουσίασε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Ερών Γιώργος Τσιμερίκας. Ο κ. Τσιμερίκας στην ομιλία του αναφέρθηκε στους στόχους της παράταξης, τον τρόπο που μπορούν αυτοί να επιτευχθούν, αλλά και στα προβλήματα που εντοπίζονται στον Δήμο Ερών. Τους πρώτους 50 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ΣΕΡΕΣ Ώρα Ευθύνης παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης ο υποψήφιος δήμαρχος Ερών Γιώργος Τσιμερίκας σε μια σεμνή εκδήλωση. Τον υποψήφιο δήμαρχο προλόγησε ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών Βασίλης Παπαβασιλείου, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν ο επίσης πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερών Δημήτρης Σωτηριάδης και ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑ Σταύρος Λογοθετίδης. Ελάχιστοι από εμάς, από εσάς, γνωρίζουν ότι το πάρτι στην Ομαρχία. Πίσω από αυτό ήταν ο Γιώργος Τσιμερίκας. Σε αυτόν είχε ανατεθεί από την τότε Δημοτική Αρχή η ιστορία του. Ατέλειωτες ώρες προσωπικής δουλειάς, συνεργασιών για να οριμάσει και τελικά να κατασκευαστεί. Θα ξαφνιαστήκατε, αλλά αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Και σας μιλά κάποιος που υπηρέτησε μια δημοτική αρχή που εγγενίασε το έργο. Πόσοι γνωρίζουν ότι σε ό,τι αφορά την παραχώρηση στρατοπέδων στο Δήμο Σερών και αυτό είχε ανατεθεί στο Γιώργο Τσιμερίκα. Όλοι οι επόμενοι πάτησαν σε αυτό που είχε ο ίδιος ξεκινήσει. Πρόσφατα εγγενιάστηκε το δηληστήριο νερού στον Άγιο Ιωάννη, ο μεγάλος μεταφορικός αγωγός που θα διασφαλίσει καθαρό πόσιμο νερό στην πόλη για τα επόμενα 100 χρόνια. Την ώρα που έπρεπε να αποφασιστεί, βρέθηκε ένας πρόεδρος στη ΔΕΙΑ Σερών και αυτός ήταν ο Γιώργος Τσιμερίκας. Ζήτησε από τις υπηρεσίες να του προτάξουν τρία μεγάλα έργα που πρέπει να δρομολογηθούν. Ήταν αυτός που πίστεψε, πήρε την πολιτική απόφαση, το πρόταξε και ήρθαμε οι επόμενοι να το δρομολογήσουμε και οι σημερινοί να το εγκαινιάσουν. Στην ομιλία του, ο υποψήφιος δήμαρχος τόνισε πως την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό δεν υπάρχουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές παρά μονάχα ένα στόχος, το κοινό καλό. Ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που ο Δήμος αντιμετωπίζει σήμερα. Άνθρωποι έμπειροι της αυτοδιοίκησης, αλλά και πολιτικοί.
πολλοί νέοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας στο κοινό αγώνα για αλλαγή της πορείας του Δήμου. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν θα υπάρχουν διαφορετικές γραμμές, ούτε άλλου είδους διακρίσεις ή δεσμεύσεις. Στόχος όλων μας είναι το κοινό συμφέρον του τόπου, για την επίτευξη του οποίου θα αγωνιστούμε με εντυμότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, εφαρμόζοντας πολιτικές διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας. Πιστεύουμε ότι όσοι κατέχουν ηγετικές θέσεις στους Δήμους και στη δημόσια διοίκηση γενικότερα, θα πρέπει να διακρίνονται για τις ηθικές τους αρετές και τις διοικητικές τους ικανότητες, διότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση για την άσκηση χρηστής διοίκησης σε αντίθεση με καθεστωτικές, υπεροπτικές και αλαζονικές συμπεριφορές. Έτσι αποφασίσαμε τη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης πολιτών, ΣΕΡΕΣ, ώρα ευθύνης. Παράλληλα αναφέρθηκε στους στόχους της παράταξης και τους τρόπους που αυτή θα τους υλοποιήσει, ενώ κλείνοντας κατέθεσε ορισμένους προβληματισμούς που αφορούν στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούν τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση των οικονομικών? Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που στηρίχθηκε η τοπική αγορά? Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που υποστηρίχθηκαν τα χωριά μας? Είμαστε ικανοποιημένοι από την αξιοποίηση του αυτοκινητοδρομίου, του μεγαλύτερου συγκριτικού μας πλεονεκτήματος? Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία εκτέλεσης των έργων υποδομής, του πολυμηθηρίου, του πάρκου Μόνιας, του κεντρικού πάρκου, του κλειστού γυμναστηρίου του Αγίου Ιωάννη? Είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαχείριση των προβλημάτων που ταλανίζουν την πόλη μας, όπως το κυκλοφοριακό πρόβλημα και η έλλειψη χώρων στάθμισης? Είμαστε ικανοποιημένοι από τις προεκλογικές υποσχέσεις που δόθηκαν, αλλά έμειναν απραγματοποίητα όνειρα? Είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαχείριση του σοβαρού ζητήματος ηλεκτροφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας? Εξασφαλίζονται επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου? Γιατί ο Δήμος βιάζεται τόσο πολύ? Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που αναλαμβάνει τις ευθύνες για τα λάθη και τις παραλήψεις της η σημερινή Δημοτική Αρχή? Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα ασφάλειας του προσωπικού στους όρους εργασίας και κυρίως στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, παρεμπιπτόντως? Ποια θα ήταν η εικόνα του Δήμου μας σήμερα, με μια Δημοτική Αρχή της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ευθύνης? Εμείς θα συνεργαστούμε και θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό το προσωπικό του Δήμου, ώστε να παράγουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε και χρειάζεται ο τόπος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 51 υποψηφίων του συνδυασμού, άνδρες και γυναίκες, από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Ανάμεσά τους και εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι όπως ο Γιώργος Καδής και ο Βασίλης Τερζής, αλλά και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι με εμπειρία στα κοινά, όπως και νέα πρόσωπα που επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με τα κοινά. Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού στη διαδρομή Πηγές Μπατανίων Δεξαμενή Φέλη ετοιμάζει Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ουσερών, με τον πρόεδρο Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση με τον εργολάβο. Σημαντικό για την ΔΕΙΑΣΗ, εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς δεν θα χρησιμοποιείται ρεύμα για τη μετακίνηση του νερού, αλλά αυτό θα γίνεται με την βαρύτητα λόγω υψομέτρου και θα επιληθούν τα προβλήματα πίεσης. Βλέπουμε τις πηγές Μπατανίων, εκεί που είναι το χεράκι. Αυτές είναι οι πηγές που υδροδοτούν το Λευκώνα. Εδώ είναι οι Σέρες και αυτή είναι η διαδρομή του αγωγού. Με κόκκινο χρώμα είναι ο κεντρικός αγωγός και με μπλε χρώμα είναι το δευτερεύον δίκτυο, ακριβώς παράλληλα με τον κεντρικό αγωγό. Αυτός είναι ο δρόμος της αερώνου της οδηγής. Από εδώ συνεχίζει οι πηγές Μπατανίων προς τα πάνω και φυσικά το έργο καταλήγει εδώ στη Δεξαμενή Φέλη που είναι στα Μελενιώτικα και από εκεί πόλη. Υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ και του Αναδόχου η σύμβαση του έργου κατασκευή νέου τμήματος αγωγού στη διαδρομή Πηγές Μπατανίων Δεξαμενή Φέλη, προϋπολογισμού 1.761.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η έκπτωση στο συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 24,72%. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Χαλκιόπουλος επισήμανε πως με το συγκεκριμένο έργο επιλύονται χρόνια προβλήματα ίδρυυσης, τα οποία είχαν να κάνουν με διαρροές
λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου αγωγού, ενώ πλέον εξαφανίζεται και ο αμίαντος σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που είναι σε εξέλιξη και θα αντικατασταθούν πλήρως όλες οι σωλήνες αμιάντου, ενώ εξασφαλίζεται η συνεχής υδροδότηση της πόλης των Σερών. Το έργο αυτό έχει, παρότι είναι έξω από την, πόλη, μέσα σε μια δύσβατη περιοχή, έχει μεγάλη σημασία γιατί επιλύονται χρόνια προβλήματα ίδρυψης, τα οποία είχαν να κάνουν με διαρροές λόγω της παλαιότητας του αγωγού. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αγωγός αυτό σχεδόν εξ ολοκλήρου ήταν κατασκευασμένος από αμίαντο, ο παλιός αγωγός. Επομένως, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη, δηλαδή τις υδρεύσεις των 32 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη και με το συγκεκριμένο, το οποίο είναι της εξέλιξη, και το συγκεκριμένο έργο, θα αντικατασταθούν πλήρως ακόμα και το και κάθε εκατοστό αμιάντου το οποίο είχε απομείνει στην πόλη μας. Το έχουμε τονίσει αυτό ότι ήταν μια προτεραιότητα για μας να καταστήσουμε τις Σέρες μία από τις ελάχιστες, αν όχι τη μοναδική πόλη, στην οποία δεν θα υπάρχει ούτε ένα εκατοστό αμιάντου. Ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται πολλές βλάβες οι οποίες εμφανίζονταν στο συγκεκριμένο αγωγό και στο δευτερεύον δίκτυο, οι οποίες οφείλονταν κυρίως σε πλημμυρικά φαινόμενα, στο χήμαρο της Βίσιανης και του Αγίου Γεωργίου, τα οποία πολλές φορές δημιουργούσαν καταστροφές που απασχολούσαν ιδιαίτερα σοβαρά την υπηρεσία. Σημαντικό για την επιχείρηση ίδρευσης η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς δεν θα χρησιμοποιείται ρεύμα για την μετακίνηση του νερού, αλλά αυτό θα γίνεται με βαρύτητα λόγω υψομέτρου και θα επιληθούν τα προβλήματα πίεσης. Εξασφαλίζεται λοιπόν η συνεχής υδροδότηση της πόλης των Σερών, διότι από τη δεξαμενή Φέλη που είναι στα Μελληνικιώτικα, εκεί που καταλήγει αυτός ο αγωγός, υδροδοτείται το βόρειο τμήμα της πόλης. Και εκμεταλλευόμαστε φυσικά στο έπακρο τις πηγές μπατανίων, οι οποίες εξυπηρετούν και την περιοχή του Λευκώνα. Γίνει σημαντικό να εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε τις πηγές που έχουμε στην περιοχή μας, διότι έτσι εξοικονομούμε ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι είναι βαρετικός ο αγωγός, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται ρεύμα, δεν καταναλώνεται ρεύμα για την μετακίνηση του νερού όπως στις περιπτώσεις των γεωτρήσεων, αλλά με την βαρύτητα λόγω υψομέτρου κατεβαίνει. Και παράπλευρα το δίκτυο, το οποίο θα είναι υποπίεση, θα επιλύσει και άλλα προβλήματα τα οποία είχαν στην περιοχή οι κάτοικοι με προβλήματα πίεσης, διότι αναγκάζονταν από τον παλιό αγωγό, τον κεντρικό, χωρίς δευτερεύον δίκτυο, απευθείας να συνδεθούν. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη μετατόπιση των αγωγών στο χήμαρο των Αγίων Εναργύρων και ένα έργο, του οποίου η σύμβαση θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες και θα αφορά τον πυρήνα καλλιών δέντρων και χρηστός. Και μπορούμε έτσι να έχουμε μια άριστη διαχείριση των εντατικών πόρων. Ακόμα καλύτερη δηλαδή, γιατί οι διαρροές πάντοτε είναι πρόβλημα μεγάλο, το οποίο πρέπει να το συνυπολογίζουμε. Συν φυσικά την ελαχιστοποίηση των βλαβών και μεγάλο όφελος στην αντικατάσταση του αμιάντου, όπως προαναφέραμε. Έως και τις 22 Μαρτίου θα διαρκέσουν οι δωρεάν εξετάσεις κοιλιακής αορτής που ξεκίνησαν από το Δήμο Σερών και δύο ακτινολόγους του Ιατρικού Συλλόγου Σερών. Οι εξετάσεις αφορούν στο γενικό πληθυσμό, αλλά αν οι αιτήσεις είναι πολλές, τότε θα προηγηθούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών εξηγεί πως το ανέβρεσμα κοιλιακής αορτής είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς δεν εκδηλώνει συμπτώματα. Γι' αυτό και μια τέτοια εξέταση για όλους όσοι είναι άνω των 40 ετών μπορεί να αποδεχτεί σωτήρια. Δωρεάν πρόγραμμα ελέγχου για το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης και προγωγής υγείας των δημοτών σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και δύο ακτινολόγους. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει έως και τις 22 Μαρτίου. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα για την έγκαιρη ανίχνευση του ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής, το οποίο είναι δυνητικά θανατηφόρο και από την άλλη μεριά, αν ανιχνευτεί έγκαιρα, αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. Επομένως, πιστεύουμε ότι η αξία εντός εισαγωγικών κόστους και ωφέλους είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω δύο
εκλεκτές και πολύ έμπειρες ακτινολόγους μέλη του συλλόγου μας, την κυρία Μιτζοπούλου και την κυρία Μιχαηλίδου, οι οποίες προσφέρθηκαν να θέσουν την εμπειρία τους και τις διαγνωστικές τους ικανότητες στην διάθεση των ΣΕΡΕΟΝ και να κάνουν αυτά τα προληπτικά τεστ με τα οποία πιστεύω ότι ίσως μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε κάποια περιστατικά ανευρίσματος κοιλιακής αρρωτής πριν αυτά εκδηλωθούν και συνήθως εκδηλώνονται με ευνίδιο θάνατο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΕΡΕΟΝ εξηγεί πόσο επικίνδυνο είναι το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής και πόσο σωτήρια μπορεί να είναι μία εξέταση. Το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής είναι ένα είδος νάρκης που έχει κάποιος μέσα στην κοιλιά του. Είναι μία διόγκωση της αορτής, μία φούσκα η οποία από τη στιγμή που θα σπάσει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος και έχει διάμετρο περίπου 3 εκατοστά. Έχει μια τεράστια απώλεια αίματος στιγμιαία μέσα στην κοιλότητα της κοιλιάς και συνήθως οδηγεί στο θάνατο. Απ' την άλλη μεριά, αν το ανιχνεύσουμε εγκαίρως, μπορούμε να τοποθετήσουμε με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο ένα πλέγμα στο εσωτερικό του ανευρίσματος και να προστατεύσουμε τον ασθενή εφόρου ζωής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να το διαγνώσουμε έγκαιρα. Ευχαριστούμε και πάλι τις συναδέλφους, την κυρία Μιτζοπούλου και την κυρία Μιχαηλίδου, και συγχαίρουμε το Δήμο Σερών, το Δήμαρχο και την κυρία Πάνου για την πρωτοβουλία τους. Το ανέβρισμα είναι επικίνδυνο γιατί δεν δίνει κανένα σύμπτωμα. Συμπτώματα δεν δίνει. Αφορά μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά πολλές φορές υπάρχει και σε νεότερους. Όταν στην ιατρική, όταν λέμε μέση ηλικία, εννοούμε 40. Η πρόληψη αποδεικνύεται πως σώζει ζωές και μια τέτοια εξέταση μπορεί πραγματικά να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Οι δωρεάν εξετάσεις στο Δήμο Σερών αφορούν στο γενικό πληθυσμό. Αλλά εάν οι αιτήσεις είναι πολλές, τότε θα προηγηθούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2321-085-661 και να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις. Εξετάσεις αυτές βάσει των διεθνών πρωτοκόλων screening απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Βέβαια, όπως προείπε ο γιατρός, όταν υπάρχει κάποια ύποπτη κλινική εικόνα, σφίζουσα μάζα στην κοιλία ή όταν υπάρχει ιστορικό συγγενούς ασθενή, μπορεί και σε νεότερη ηλικία κάποιος να απευθυνθεί και να την κάνει. Επομένως, μπορούν να τηλεφωνούν στο 2321-085-661 στο Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών να κλείνουν το ραντεβού τους. Θα τηρηθεί σειρά με βάση πρώτα την ηλικία, γιατί αν υπάρχουν πάρα πολλοί και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου, στη συνέχεια θα τηρηθεί προτεραιότητα με βάση και πάλι το ιστορικό τους. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος στο ΚΕΠ Υγείας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, θα προηγηθεί. Επομένως, θα τηρηθεί αυτή η σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας πρώτα από τους γυρεότερους, αυτούς που είναι δηλαδή άνω των 65 ετών. Το τηλέφωνο είναι 85661. Μπορούν να καλούν και να δηλώνουν το άμκα τους. Βέβαια, εγώ θα κάνω και ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλους να εγγραφούν στο ΚΕΠ Υγείας, γιατί αυτομάτως με την εγγραφή τους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας ή εισοδήματος, μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ένα μήνυμα ανατρίμηνο, το οποίο τους κατευθύνει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο για τις διαγνωστικές εξετάσεις οποίες μπορούν να υποβάλλονται και πρέπει να υποβάλλονται ο καθένας στον δικό του ιατρό. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται εντελώς δωρεάν για όλους τους ΣΕΡΕΟΥς, με τον Δήμαρχο να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις δομές υγείας του Δήμου, που σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο προχωρούν σε τέτοιου είδους δράσεις. Πρόκειται για μια σημαντική δράση με την διενέργεια δωρεάν υπερηχογραφημάτων, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Βασικός στόχος μας μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για τα κύρια νοσήματα τα οποία προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Έτσι, για άλλη μια φορά, με τις δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σερών στέκεται δίπλα στους πολίτες, παρέχοντας την πολύτιμη βοήθειά του.
Τριήμερο αφιερωμένο στους λάτρεις των αυτοκινήτων της Αλφα Ρωμαίο, αυτό που θα διανύσουμε καθώς στο αυτοκινοδρόμιο Σερών οι φίλοι της ιταλικής μάρκας διοργανώνουν το 14ο Track Day με συμμετοχές να ξεπερνούν τις 60. Στην πόλη μας βρίσκονται ήδη πάνω από 200 άτομα που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση και αναμένεται να τονώσουν τη σεραϊκή αγορά και κυρίως το κομμάτι της εστίασης. Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους για ακόμη μια χρονιά και πιο συγκεκριμένα για 14η, οι φίλοι της Αλφα Ρωμαίο του alfisti.gr θα συναντηθούν στην πίστα των Σερών για το 2023, όπου θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στα αυτοκίνητα της Αλφα Ρωμαίο. Φέτος είμαστε 65 συμμετοχές, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εκ των οποίων οι 10 είναι μηχανές, φίλοι μας ντουκατίστη που έχουν ιταλικές μοτοσικλέτες, εμείς έχουμε ιταλικά αυτοκίνητα. Αυτοί που έχουν ιταλικά αυτοκίνητα έχουν και ιταλικές μοτοσικλέτες ως επιτοπλίστων, οπότε τα έχουμε παντρέψει και ερχόμαστε μαζί παρέα. Και τις τρεις μέρες από όλη την Ελλάδα για να χαρούμε το ασφαλές περιβάλλον της πίστας, όπου γνωρίζουμε τα αυτοκίνητά μας, γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας σε συνδυασμό με τα αυτοκίνητα, πάντα στον ασφαλή χώρο του αυτοκινητοδρόμου των Σερών. Το καλύτερο αυτοκινητοδρόμιο της Ελλάδος, που έχετε την τύχη εδώ στην πόλη των Σερών να έχετε και να μας φιλοξενεί κάθε χρόνο. Στην τριήμερη εκδήλωση, οι Έλληνες της Αλφίστη θα οδηγήσουν τις αγαπημένες τους Αλφα Ρωμαίο στο ασφαλές περιβάλλον της πίστας, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα της νεότερης περίοδου της μάρκας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Έχουμε όλη τη μέρα ελεύθερες δοκιμές στην πίστα. Track day είναι, δεν έχουμε αγώνα. Όπου μπαίνουμε κατά group με τα αυτοκίνητά μας ή τις μηχανές. Και τρέχουμε, η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη, δεν έχουμε κάποια είσοδο, μπορείτε να έρθετε να θαυμάσετε τα γρήγορα αυτοκίνητα που έχουμε και τις μηχανές. Εκτός από Αλφα Ρωμαίο έχουμε και αρκετά άλλα αυτοκινητάκια καλά, έχουμε Ferrari, έχουμε McLaren, έχουμε Porsche, έχουμε BMW, έχουμε Honda, δεν είμαστε μόνο Αλφα Ρωμαίο. Είμαστε μια πολύ καλή παρέα και περνάμε πάντα όμορφα γιατί ερχόμαστε 14 χρόνια εδώ. Και σας καλούμε να έρθετε στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα να μας δείτε. Ο διοργανωτής του Track Day χαρακτηρίζει το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών κόσμημα για την πόλη αλλά και για όλη την Ελλάδα, ενώ αναφέρει πως θα μπορούσε μέσω των τρένων η μετακίνηση για τα αυτοκίνητά τους να είναι πιο εύκολη και χωρίς πολλά έξοδα. Άμα υπήρχε αυτό το αυτοκινητοδρόμιο στην Αθήνα, θα έλεγα εγώ, δεν θα υπήρχε ώρα που να ήταν άδειο. Και στιγμή της ημέρας, όχι του Σαββατοκύριακου, έτσι, είναι πραγματικό κόσμημα. Για εμένα είναι ένα τεράστιο λάθος τώρα που είναι και αρνητικά, ας πούμε, επίκαιρο το θέμα των τρένων. Είναι αμαρτία ένα τρένο που περνάει ακριβώς δίπλα από την πίστα να μην μπορεί να ξεφορτώσει τα αυτοκίνητά μας από την Αθήνα και να αναγκαζόμαστε να τα φέρουμε με αυτοκίνητά μαξες, να τα φέρουμε οδικώς. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο της μεταφοράς. Έτσι. Εγώ το θυμάμαι αυτό δηλαδή πριν από 14 χρόνια που είχαμε έρθει με το τρένο. Και δεν πέρασε εδώ απ' έξω και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη να ξεφορτώσουμε, να τα φέρουμε εδώ πέρα. Πράγματα τα οποία δεν ξέρω, 14 χρόνια και τίποτα και μηδέν. Τα κλασικά της Ελλάδος, έτσι. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι έχετε ένα κόσμημα στην πίστη στην πόλη σας. Έχουμε και Βούλγαρους. Θέλω να πω ότι έχουμε αρκετές βουλγάρικες συμμετοχές, φίλους, αδερφούς. Εμείς είμαστε το Alfisti GR, αυτή είναι το Alfisti BG από το Βουλγάρια, έτσι. Οι οποίοι έρχονται πραγματικά πιο φτηνά και πιο εύκολα από εμάς εδώ. Και ξαναλέω ότι άμα υπήρχε αυτή η πίστα στην Αθήνα ή γύρω από την Αθήνα, δεν θα υπήρχε λεπτό της ημέρας που θα ήταν άδεια. Στις Σέρες αναμένεται να μείνουν πάνω από 200 άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στη διοργάνωση και σίγουρα θα τονώσουν τη σεραϊκή αγορά, κυρίως στο κομμάτι της εστίασης. Δηλαδή είπαμε ότι έχουμε 60 συμμετοχές, 65 περίπου. Άμα σκεφτείτε ότι
Άλλα 20-30 αυτοκίνητα θα έρθουν από όλη την Ελλάδα για να μας δουν, που είναι φίλοι μας, αλλά δεν θέλουν να μπουν στην πίστα να τρέξουν, έρχονται για την εκδρομή τους. Μιλάμε για 90% αυτοκίνητα. Σκεφτείτε το κάθε αυτοκίνητο από αυτά ότι έχει 2-3 άτομα μέσα. Κάποιοι έρχονται και με τα παιδιά τους. Ερχόμαστε από την Πέμπτη, φεύγουμε Δευτέρα οι περισσότεροι. Σκεφτείτε κι εσείς οι φοιτητές εδώ πέρα που είστε, τα ξενοδοχεία που θα μείνουμε, τα φαγητά που θα φάμε, τα ποτά που θα πιούμε το βράδυ, γιατί ερχόμαστε να περάσουμε ωραία. Και οι Σέρες έχουν ζωή και την Κυριακή, έχω ανακαλύψει. Πολύ ωραία ζωή την Κυριακή, δεν το περίμενα αυτό. Έτσι. Οπότε ξοδεύουμε τα λεφτά μας στην πόλη, το χαιρόμαστε, τη χαιρόμαστε την πόλη σας. Έχει πολύ ωραίους ανθρώπους και αφήνουμε και εμείς τον οβολό μας έτσι στον τουρισμό αυτής της πόλης. Είναι αθλητικός τουρισμός, δεν είναι αθλητικός τουρισμός αυτό το πράγμα? Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 4 νύχτες. Θεωρείστε καλοί τουρίστες με την έννοια ότι είναι ένα ακριβό χόμπι αυτό που κάνετε. Άρα ξοδεύετε για το χόμπι σας, άρα ξοδεύετε. Ακριβώς, ακριβώς. Άμα υπολογίσετε ότι ένα αυτοκίνητο με τις βενζίνες του, τα διόδια του, τη χρήση της πίστας που θα κάνει, έτσι, χώρια τα άλλα σέρβις και τα λοιπά, είναι περίπου 1.000 ευρώ κόστος. Δεν είναι φτηνός τουρίστας αυτός που ξεκινώντας να έρθει εδώ έχει ήδη επενδύσει 1.000 ευρώ για το χόμπι του. Άρα θα πάει σε ένα καλό ξενοδοχείο, θα φάει σε ένα καλό εστιατόριο, θα βγει το βράδυ μια βόλτα. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλός τουρισμός. Με διακρίσεις επέστρεψαν στις Σέρες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης U15 που διεξήχθη στον Τύρναβο οι αθλητές της πάλης του Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς. Στις αποσκευές του με το χρυσό μετάλλιο γύρισε ο νεαρός αθλητής Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ ο συναθλητής του Δημήτρης Ελευθεριάδης επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο. Προπονητής των νέων ταλέντων της πάλης δεν είναι άλλος από τον δικό μας Σεραίο Ολυμπιονίκη του 2004, Απόστολο Τασκούδη, ο οποίος μέσα από την προπονητική θα μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά γνώσεις και εμπειρία. Σημαντικές διακρίσεις είχε ο Παλαιστικός Σύλλογος Εμμανουήλ Παπάς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης κάτω των 15 που διεξήχθη στον Τύρναβο την Κυριακή 12 Μαρτίου. Ο Παλαιστικός Σύλλογος επέστρεψε στις Σέρες με 2 μετάλλια. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Παπαδόπουλος απέσπασε την πρώτη θέση, ενώ ο Δημήτρης Ελευθεριάδης έλαβε την τρίτη θέση στους αγώνες. Και οι δύο αθλητές έχουν θέσει υψηλούς στόχους, καθώς θέλουν να λάβουν ευρωπαϊκές διακρίσεις. Το μέλλον είναι μπροστά τους και οι ίδιοι θα παλέψουν πολύ σκληρά προκειμένου να το κατακτήσουν. Ασχολήθηκα πολύ με αυτό το άθλημα. Έκανα πολλές ώρες προπόνηση τη μέρα. Χάρη στο δάσκαλό μου. Πήρα αυτή τη νίκη με πολύ όρεξη και πολύ προπόνηση. Πήρα πρώτη θέση στο Πανελλήνιο. Χρυσό μετάλλιο, έτσι. Ναι. Πόσα χρόνια θέλεις? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Ναι. Πώς προέκυψε η ιδέα να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα? Πήγαινα με τον παπά μου στους αγώνες και μου άρεσε πολύ αυτό το άθλημα και είπα γιατί όχι. Και ξεκίνησα από εκεί. Η επόμενη στόχη σου τώρα? Είναι να βγω κάποια θέση στην Ευρώπη. Στο Πανευρωπαϊκό. Βγήκα τρίτη στην κατηγορία των 57 κιλών στους Πανελλήνιους Αγώνες Παμπέδων βασικά και Πανκορασίδων και κέρδισα τη διάκριση στο Βαλκονικό. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα αυτό? Ασχολούμαι περίπου 5 χρόνια από τότε που ήμουν 5 δημοτικού. Και πώς προέκυψε η ιδέα? Ήμουνα πάρα πολύ ενεργητικό σχετικά και ήθελα κάπου να εκτονώσω όλη αυτή την ενέργεια και επέλεξε αυτό το άθλημα, γιατί είναι πολύ ωραίο. Εύκολο άθλημα, δύσκολο? Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνεις στα παιδιά τα οποία μας βλέπουν τώρα? Γιατί είναι δύσκολο άθλημα, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί σου δημιουργεί κάπως μερικές αξίες. Ας πούμε, έχεις καλύτερη συμπεριφορά, βλέπεις κάπως αλλιώς τα πράγματα στον κόσμο. Και κάνεις φυσικά η καλύτερη γυμναστική. Χτίζεις καλύτερο σώμα, ας πούμε. Έχεις καλύτερες εντοχές, καλύτερη δύναμη. Η επόμενη στόχη σου τώρα ποιοι είναι? Ο επόμενος στόχος είναι να κερδίσεις το Βαλκανικό και συνέχεια, άμα γίνει, το Ευρωπαϊκό.
ο Ολυμπιονίκης του 2004 Απόστολος Τασκούδης, ο οποίος είναι προπονητής και μπροστάρης του Παλαιστικού Συλλόγου, δηλώνει ικανοποιημένος από τις διακρίσεις των αθλητών αλλά και από τις νέες εγγραφές. Ήδη από πέρυσι έχουμε στην κατηγορία των παμπέδων και των παίδων μετάλλια σε πανελλήνιο επίπεδο. Με αποκορύφωμα, ας το πούμε, τελευταία διάκριση την Κυριακή στο Τύρναβο, το Πανελλήνιο Παμπέδων. Και έχουμε φέρει ένα χρυσό, ένα χάλκινο και δύο πολύ καλές αγωνιστικές προσπάθειες από άλλα δύο παιδιά. Υπάρχει ικανοποίηση και από τις διακρίσεις αλλά και από τη συμμετοχή εδώ των νέων και αγοριών και κοριτσιών που συμμετέχουν, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Κοιτάξτε, έφτασα σε ένα σημείο που αποφάσισα να... Το πίστεψα και αποφάσισα να κάνω το επόμενο βήμα της προπονητικής, να μεταλαμπαδεύσω όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση που έχω. Οπότε με όρεξη πολύ, θεωρώ ότι θα πετύχουμε. Και τα πρώτα δείγματα έχουν δείξει. Εκτός από τα αγόρια, και τα κορίτσια ασχολούνται με την ελεύθερη πάλη και μία από αυτές είναι η Παναγιώτα Τζιώβα Πριάμου, η οποία συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Παναγιώτα, μιλώντας στο δίκτυο τηλεόραση, αναφέρει πως ο πατέρας της ήταν αυτός που την παρότρινε να ασχοληθεί με το άθλημα και η ίδια με τη σειρά της καλεί και άλλα κορίτσια ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη κοριτσίστικη ομάδα πάλης. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί είχα να δώσω παραπάνω, αλλά εντάξει, με λίγη ακόμη προπόνηση θα το πάω πολύ καλά. Βασικά, αυτό άρχισε από τον μπαμπά μου και θέλω να ολοκληρώσω αυτό που δεν είχε καταφέρει πιο παλιά για κάποιους λόγους και θέλω να το ολοκληρώσω εγώ γι' αυτόν. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου, ήταν ο πατέρας σου η ενασχόλησή σου? Ναι, και μου άρεσε γενικά σαν άθλημα. Πόσα χρόνια δραστηριοποιήσεις? Περίπου ένα χρόνο, λίγο λιγότερο. Και μέχρι στιγμής... Μέχρι στιγμής καλά, ναι, ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι? Στόχη μου είναι πανευρωπαϊκό και λίγο παραπέρα. Κυρίως για τα κορίτσια μπορούν σίγουρα να κάνουν τέτοια αθλήματα και θέλουμε οπωσδήποτε κορίτσια και στο σύλλογο να γίνει μια γυναική ομάδα. Η πάλι είναι άθλημα που έχει χαρακτηριστεί και παρεξηγημένο. Τα παιδιά που ασχολούνται με την πάλι εκτός από σώμα διαπλέθουν και χαρακτήρα, όπως φυσικά γίνεται και σε όλα τα αθλήματα. Οι νέοι σήμερα, αρκεί να έρθουν μία φορά σε επαφή με κάποιο άθλημα, όπως ο μικρός Θοδωρής Ορνηθάς, που λόγω του πατέρα του ήρθε ένα βήμα πιο κοντά στην πάλι και τελικά αγάπησε το άθλημα και θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου ασχολούνταν από παλιά, αλλά εγώ δεν ήξερα τι ήταν η πάλι. Μου έλεγε από τότε που ήμουν μικρός, μου έλεγε να πάμε πάλι, να πάμε πάλι. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν, έλεγα όχι. Ξεκίνησε ένας φίλος μου, πήγαινε, μου λέει να σε πάρω να δεις. Λέω εντάξει. Πήγα, είδα, μου άρεσε, είπα θα ξεκινήσω. Και έτσι ξεκίνησα, αυτή είναι η τέταρτη χρονιά και συνεχίζω. Άθλημα εύκολο, δύσκολο, απαιτητικό? Είναι δύσκολο, ναι, και απαιτητικό, θεωρώ. Αλλά τα καταφέρνεις, έτσι? Ναι, προσπαθούμε. Ο επόμενος σου στόχος τώρα? Να το συνεχίσω όσο πιο πολύ πάει και να πάω όσο καλύτερα μπορώ σαν αθλητής και ναι, σε πέστης. Τα παιδιά της ηλικίας σου, βλέποντας το ρεπορτάζ, ποιο μήνυμα τους στέλνεις για το άθλημα? Το ότι είμαστε μικρά παιδιά, να μην κάθονται όλη μέρα στον καναπέ και να κάνουν τόσα αθλήματα. Υπάρχουν, θα βρουν σίγουρα κάποιο που να τους αρέσει, να μην κάθονται σπίτι και να αθληθούν. Μικροί είμαστε, ζωή έχουν. Αθλητική ενημέρωση και είναι μαζί μας ο Κώστας Δελής, αθλητικός συντάκτης του Φωνή.gr. Ξεκούραστο το διήμερο για τον Πανσεραϊκό. Θα μας πει περισσότερο ο Κώστας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όντως, ένα διήμερο για τον Πανσεραϊκό χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και αυτό γιατί η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα της Super League 2 και τον Βόρειο Όμιλο. Ήταν κάτι που φαινόταν άλλωστε τις τελευταίες ημέρες, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπου αποφάσισαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή οι παίκτες να κατέβουν το Απόλλωνα Λάρισας, γνώρισαν την ήττα με 6-0. Μάλιστα το μάτς διεκόπησε το 50 λεπτό, από τη στιγμή που έμειναν 6 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, ήταν και πολύ νεαροί παίκτες στο ρόστερ, δεν κατάφεραν και χωρίς προπονήσεις να συνεχίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν έλαβαν την απόφαση να μην κατέβουν στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, που θα γινόταν κανονικά στο γήπεδο της Φιλιππούπολης της Λάρισας. Είχαν προβλήματα και με το γήπεδο, δεν τους είχαν παραχωρήσει το γήπεδο και τον αγώνα, και έτσι η ομάδα αποφάσισε
για να μην τρώει και χρηματικό πρόστιμο και σε αυτό το παιχνίδι, να αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει 3 βαθμούς στα χαρτιά. Τώρα θα ανέβει στους 37 και θα είναι, παραμένει στην πρώτη θέση και με μεγάλη διαφορά, συν 12 από την αγωνιστική που έρχεται, και περιμένει και νέο στραβοπάτημα είτε από τη Λάρισα που παίζει με το Διαγόρα στη Ρόδο, είτε από το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Απόλλωνα Πόντου, είτε και από το μάτς της νίκης Βόλου με τον Παναθηναϊκό Β' την αγωνιστική που έρχεται. Πάντως το συν 12 είναι μια μεγάλη διαφορά ασφαλείας με το τέλος του πρώτου γύρου, αλλά υπάρχει ένας ακόμα ολόκληρος γύρος για τον Παναθηναϊκό για να πραγματοποιήσει το όνειρο της ανόδου μετά από 13 χρόνια στην Super League. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με την αποφώνηση του δελτίου μας. Θα είναι για αύριο ουρανό στις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς. Στην Δράμα από 8 έως 14 βαθμούς στη θερμοκρασία. Στην Καβάλα από 9 έως 13. Σε Ξάνθη και Κομωτινή θερμοκρασία από 9 έως 14 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη από 8 έως 13. Και στην Ορεστιάδα από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.